δράσεις για την ένταξη των προσφυγόπουλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και την παροχή σχολικών γευμάτων σε μαθητές που οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκέρειες, αναλαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας. Τα παιδιά των προσφύγων θα ενταχθούν σε πολλές σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι υπηρεσιακές μεταβολές των συναδέλφων εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να κάνουν και αυτοί τον οικογενειακό τους προγραμματισμό, αλλά και να ξέρουμε και εμείς από πρώτο χέρι ποιες ελλείψεις θα έχουμε στα σχολεία μας. Είναι πολύ βασικό για μας, πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, οι συνάδελφοι να βρίσκονται στις θέσεις μας. Επίσης, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει και με το θέμα των προσφύγων. Τα προσφυγόπουλα, από ό,τι ακούγεται, θα πλαισιώσουν τα σχολεία μας. Θα πρέπει όμως να έρθει διευκρινιστική εγκύκλειος από το Υπουργείο Παιδείας, η οποία θα μας διευκρινίζει για το πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε από πληροφορίες ότι η εκπαίδευση των παιδιών του νηπιαγωγείου, στα προσφυγόπουλα δηλαδή του νηπιαγωγείου, θα γίνει μέσα στον καταβλισμό, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά του δημοτικού θα μοιραστούν στα γειτονικά σχολεία από τον καταβλισμό. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών θα προσληφθούν 800 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα γνωρίζουν αραβικά, καθώς και άλλες γλώσσες που μελούν τα προσφυγόπουλα. Φορείς για τα σχολεία δεν έχουμε, αλλά τα γειτονικά σχολεία αυτή τη στιγμή είναι το δεύτερο, είναι το 20 και είναι και το ένατο. Οπότε νομίζω ότι σε αυτά τα σχολεία θα μοιραστούν τα προσφυγόπουλα και σε ποσοστό 15% του μαθητικού πληθυσμού.